Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς η προωθούμενη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας δεν διαθέτει την απαιτούμενη δημοκρατική νομιμοποίηση και δεν εκφράζει τη λαϊκή βούληση των πολιτών των κρατών μελών. Όσοι την ευαγγελίζονται και την υποστηρίζουν, λειτουργούν ως αυτόκλητοι πληρεξούσιοι, στερούνται της λαϊκής συγκατάθεσης και καταστρατηγούν τις βασικές αρχές που διέπουν το δίκαιο των συνθήκων, όπως οι αρχές της ισότητας των λαών, της κυρίαρχης ισότητας και ανεξαρτησίας των κρατών και της μη επέμβασης σε εσωτερικές υποθέσεις αυτών. Θέλω όμως ειδικά να επισημάνω δύο βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες διέπουν στρατιωτικές συμμαχίες και οργανισμούς. Κατά πρώτον, δεν γίνεται αναφορά στα κείμενα ποια θα είναι η θέση της Ένωσης σε περίπτωση θερμού επεισοδίου ή και κρίσης σύραξης μεταξύ κρατών μελών. Κατά δεύτερο, αν η Ένωση θα διαφυλάξει την εδαφική ακεραιότητα και συνοχή κράτους μέλους σε περίπτωση που αυτό δεχθεί επίθεση από τρίτη χώρα. Αν δεν απαντηθούν αυτά τα δύο βασικά ερωτήματα, δεν διαβλέπω κανένα λόγο για τον οποίο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνενέσουν στη συμμετοχή τους και να επιδιώξουν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Ευχαριστώ.